Καλώς ήρθατε λοιπόν, τώρα είναι το επόμενο στάδιο, η επόμενη πίστα του Temple Fortune. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι που θα το δούμε σε λίγο και θα δούμε και το βραβείο. Λιγάκι έτσι μια μικρή παρένθεση να κάνουμε σε σχέση με το προηγούμενο περιστατικό. Γιώργο, πώς νιώθεις τώρα? Μπερδεμένα συναισθήματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω ωραία. Μπορεί και ίσως και να μην το σκεφτώ. Όχι, μπορεί σίγουρα. Δεν το σκέφτηκα όπως θα έπρεπε. Είχες όμως μια μοναδική ευκαιρία να κάνεις ένα δώρο στην κοπέλα σου που δεν θα το κάνεις εύκολα. Δεν θα το έκανα εύκολα, αλλά αυτή τη στιγμή έχω σχεδόν όλη την ομάδα προς κακό μάτι προς εμένα. Έχουμε τον πρώτο, ο Γιώργος. Μαρίρος, ισχύει αυτό που λέει? Προς το παρόν, ναι, ισχύει. Η Αλεξάνδρα. Η αλήθεια είναι επειδή έχουμε κάνει και μια συζήτηση ακριβώς πριν τον πειρασμό, ήταν λίγο ξαφνικό, γιατί μέχρι στιγμής μας έλεγε διαφορετικά πράγματα, ότι δεν θα ξοδέψει, δεν θα λυγίσει εύκολα. Δεν ήξερε βέβαια για τι πειρασμό μιλάμε. Και μας παρουσίαζε τα κορίτσια ως πιο αδύναμες, ότι εμείς θα λυγίσουμε πρώτες. Οπότε για μας ήταν λίγο μια απογοήτευση για μένα προσωπικά, θα έλεγα. Ότι ανέρεσε κάτι που είπε πριν. Γιατί ήταν εις βάρος όλων αυτό το ταξίδι. Θα μπορούσα να το κάνει με το χρηματικό έπαθλο στο τέλος, νομίζω. Όπως όλοι μας τα κάνουμε για τους δικούς μας ανθρώπους. Θα συμφωνήσω με αυτό που λέει η Αλεξάνδρα. Γιατί είχα πει 2-3 λόγια στα παιδιά ότι δεν θα υποκύψω. Εν τέλει το έκανα και θα ήθελα να ζητήσω σε όλη την ομάδα μια μεγάλη συγγνώμη από εμένα. Ξέρω ότι ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Σε όλους το λέω αυτό. Σε όποια παιδιά δεν μιλάω και σε όποια παιδιά μιλάω και είμαι πολύ κοντά. Από εμένα, όπως αναφέρθηκα και θα αναφέρομαι, ότι λογικά οι προκλήσεις για μένα σταμάτησαν εδώ με αυτή τη σπατάλη και θα πορευτώ έτσι. Εγώ θέλω να σου πω ότι ποτέ μιλες ποτέ. Γενικά δεν ξέρεις τι γίνεται στην πορεία.